Από την Έδεσα θα πάμε στο Λουτράκι και στο διπλό φωνικό με θύματα μία μητέρα και τον φίλο της, τον φαρμακοποιό, αυτή η ιστορία που έχει αναστατώσει την κοινή γνώμη. Θύματα ενός άγριου εγκλήματος από ζήλια και εκδίκηση, όπως όλα δείχνουν, από τον πρώην φίλο της γυναίκας της, Σβετλάνα, Φωτεινή, 43 χρόνων. Θα ακούσουμε σε λίγο και τον πρώην σύζυγό της, που είναι επιχειρηματίας στην Μύκονο και μέχρι τελευταία στιγμή στάθηκε δίπλα στη μητέρα του παιδιού του. Και ένα μήνυμα από αυτό το γλυκύτατο κοριτσάκι που μου στείλε τις φωτογραφίες και θέλει να την δείξω με τη μητέρα της, χωρίς να την καλύψω με ταινίες, τίποτα. Για αυτή τη μάνα που λάτρεψε και που τώρα σοκαρισμένο άκουσε αυτή την είδηση και θέλει να συλληφθεί ο υπαίτιος. Θέλω να πάμε και στο Λουτράκι, στο lutrakiblog.gr, μέσω Skype και να δούμε μία δραστήρια εκεί, αρχισυντάκτρια. Μπορούμε να τη δούμε τη Χαρά. Καλησπέρα, Χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Χαρά. Ξέρω ότι για μια πρώτη καλησπέρα τώρα έχεις κάνει μια βαθιά έρευνα. Έχετε και τις εξελίξεις. Θα δούμε σε λίγο και ένα βίντεο που σου έδωσαν μάρτυρες. Μ' ακούτε, ακούγομαι. Ναι, ακούω. Υπάρχει ένας θόρυβος, αλλά ακούγομαι. Σου έδωσαν και μάρτυρες. Έχουμε και την εικόνα του φερόμενου ως δράστη, του βασικού υπόπτου. Αλλά θα δούμε και τα τελευταία νέα. Οπότε σε λίγο θα είμαστε μαζί σου για αυτή την τραγωδία. Εντάξει, Χαρά. Εντάξει. Είναι η καλή συνάδελφος εκεί στο lutrakiblog.gr. Να γυρίσουμε στο Λουτράκι, και στην διπλή δολοφονία που έγινε εκεί και στο Φλάμπουρο, στην περιοχή Φλάμπουρο, και έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Θύματα δύο άνθρωποι, η Σβελτάνα, 43 χρόνων, μητέρα μιας 20χρονης κόρης και ο φίλος της, ένας φαρμακοποιός, ανύπαντρος άνθρωπος, γνωριμία δηλαδή λίγου καιρού και όμως είχε αυτή την κατάληξη. Θέλω να δούμε τι ακριβώς συνέβη από το δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Μετά να συνδεθούμε με το Λουτράκι Μπλοκ και να ακούσουμε εμείς τα πρόσωπα της τραγωδίας. Δηλαδή και τον πρώην σύζυγο της Σβελτάνας που μας μίλησε. Ήταν κοντά της μέχρι την τελευταία στιγμή, αλλά και την κόρη της. Για πάμε να θυμηθούμε αυτή την τραγική ιστορία που έχει έναν δράστη, φερόμενος δράστη, να είναι ελεύθερος. Και αν αληθεύει ότι τον σταμάτησαν και για έναν έλεγχο και ξέφυγε, θα μου πείτε βέβαια τότε δεν γνώριζαν ότι εμπλέκεται σε μια διπλή δολοφονία. Θα τα ακούσουμε όλα όμως και από την καλή ρεπόρτερ που έχει τις πληροφορίες τις τελευταίες. Πάμε όμως εμείς για μια ενημέρωση. Για πάμε. Στην Αθήνα αναζητά η αστυνομία τον πρώην σύντροφο της 43χρονης γυναίκας, ο οποίος σε μια έκρηξη ζήλια σκότωσε την ίδια και το 42χρονο φίλο της στο Λουτράκι. Ο δράστης ευνηδίασε το ζευγάρι την ώρα που βρισκόταν στο κρεβάτι του και με ένα βαρύ όργανο χτύπησε τον άνδρα και τη γυναίκα στο κεφάλι. Σκέπασε τις ορούς με το σεντόνι, κλείδωσε την πόρτα του σπιτιού και έφυγε. Είναι ένα πράγμα που μας σόκαρε. Πώς να το πω. Τι να πούμε, έχουμε τρελαθεί, δεν είναι. Δηλαδή, ο άνθρωπος, από ό,τι μας λένε όλοι. Ο σοβαρός άνθρωπος επιχειρηματίας. Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι τα θύματα ήταν χτυπημένα με σφυρί ή σκεπάρνη. Αυτό είναι ένα από τα στοιχεία που μαρτυρούν την προμελέτη του εγκλήματος, καθώς ο άνδρας που αναζητείται είναι οικοδόμος. Όπως φαίνεται, πήρε ένα εργαλείο της δουλειάς του και πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του στην περιοχή Φλάμπουρο για να εκτελέσει το σχέδιό του. Σοκ ήταν αυτό για όλο το. Τον κόσμο εδώ πέρα, λογικό είναι. Αμέσως μετά οδήγησε το αυτοκίνητο της γυναίκας σε ερημική περιοχή. Το έκαψε και έφυγε με το δικό του. Το αυτοκίνητο της 43χρονης έχει καταστραφεί ολοσχερός από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Βρέθηκε σε μία απόσταση μερικών εκατοντάδων μέτρων από το σπίτι όπου δολοφονήθηκε το ζευγάρι. Σταματήσαμε να δούμε και βλέπαμε το αυτοκίνητο το οποίο γινόταν λαμπάδα. Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν μείνει άφωνοι με τη διπλή δολοφονία, καθώς γνώριζαν το ζευγάρι. Η 43χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Ουκρανία εργαζόταν ως μασέζ. Ήταν χωρισμένη και είχε μια κόρη 20 χρόνων. Έμενε στο Φλάμπουρο τον τελευταίο χρόνο. Όλοι οι κάτοικοι γνώριζαν και τον 42χρονο φαρμακοποιό και πήγαιναν πολύ συχνά στο κατάστημά του. Πολύ εξελιπτική, γλυκοποιητή κοπέλα, έτσι συμπαθητική κοπέλα πολύ. Εξυπηρετούσε κι άλλους με την καραντίνα.
Δύο είναι τα κέρια ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουν οι αστυνομικοί. Διέφυγε από τη χώρα προς την Αλβανία. Πήρε μαζί του το όπλο του εγκλήματος ή το ξεφορτώθηκε μαζί με τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων του. Ο δράστης αμέσως μετά τη διπλή δολοφονία προσπάθησε να στήσει σκηνικό ληστείας. Φεύγοντας, πήρε μαζί του τα κινητά τηλέφωνα και τα πορτοφόλια των θυμάτων. Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που οι αστυνομικοί κατάφεραν να αντλήσουν από τις καταθέσεις φιλικών προσώπων της 45χρονης. Εκτιμούν ότι γνωρίζουν πολλά περισσότερα για τις σχέσεις της με τον οικοδόμο, αλλά φοβούνται να καταθέσουν όσο παραμένει ασύλληπτος. Πριν να ακούσουμε τον πρώην σύζυγο και το μήνυμα της κόρης της, θέλω να πάμε στο lutrakiblog.gr και στην αρχισυντάκτρια εκεί τη Χαρά. Χαρά! Μία ιστορία λοιπόν που μας έχει συγκλονίσει όλους από το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Ξέρω ότι έχει κάνει ένα πολύ καλό ρεπορτάζ. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Οι πληροφορίες που έχουμε εμείς πλέον είναι ότι τον βασικό ύποπτο τον σταμάτησαν για τυχαίο έλεγχο. Ναι. Σ' ακούω καλά? Εμείς ακούμε καλά, Χαρά. Σ' ακούμε καλά. Ακούω τη φωνή μου. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, να βελτιώσουμε, παιδιά, την επαφή. Στο Skype, στον υπολογιστή της. Για να σας ακούσουμε, Χαρούλα μου, πάλι. Λέω ότι οι τελευταίες πληροφορίες μας λένε ότι τον βασικό ύποπτο της δολοφονίας τον σταμάτησαν για τυχαίο έλεγχο στο Αγρίνιο. Υπάρχουν λοιπόν φόβοι, εκφράζονται φόβοι από τις αρχές ότι ίσως έχει διαφύγει στην Αλβανία. Χαρά, βλέπουμε και την εικόνα του, καλυμμένη βέβαια, όπως την έχετε εσείς στο λουτράκι βγάλει. Μη τυχόν κάποιοι μπορούν να δώσουν πληροφορίες περισσότερες ή μήπως και ο ίδιος θέλει να επικοινωνήσει για κάποιο λόγο, ξέρω εγώ, με την εκπομπή. Αυτός είναι ο λόγος ακριβώς που δημοσιεύσαμε τη φωτογραφία του, βέβαια αλλοιωμένη όπως βλέπετε, γιατί ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η έρευνα. Οπότε δεν μπορούμε να αποδώσουμε κατηγορίες εμείς. Δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε δικαστές, ούτε τίποτα. Απλά ο άνθρωπος αυτός είναι ο βασικός ύποπτος της τυχερής αυτής δολοφονίας. Αυτόν αναζητούν οι αρχές. Αλλά μέχρι να αποδειχθούν όλα και μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, εμείς σεβόμαστε το τεκμήριο της αφόρτητας. Η δική σας η πληροφόρηση και οι έρευνες δείχνουν ότι υπάρχει και συνεργός. Τι σας λένε? Η δικιά μας η πληροφόρηση και η έρευνα, το ρεπορτάζ που κάναμε, δείχνει ότι είχε συνεργό. Αποκλείεται να έφυγε από το σπίτι και να μεταβεί στο σημείο που κάει και το αυτοκίνητο με τα πόδια. Είναι αρκετά μακριά και δύσκολος ο δρόμος, ανηφορικός. Και έχουμε βέβαια και τις μαρτυρίες κάποιων ψαράδων, οι οποίοι εκείνη την ώρα ψάρευαν από κάτω, κάτω από την περιοχή που κάει και το αυτοκίνητο. Βλέπουμε και ένα βίντεο. Βέβαια δεν είναι η εικόνα τόσο καθαρή, αλλά είναι ένα ντοκουμέντο αυτό που έχεις. Μπορούμε να δούμε αυτό. Είναι το βίντεο που τράβηξαν οι ψαράδες με το αυτοκίνητο την ώρα που καίγεται, νομίζω. Το αυτοκίνητο του θύματος που το έκαψε ο φερόμενος ως δράστης. Έτσι δεν είναι? Βλέπουμε αλλά εδώ είναι πολύ μακριά. Αυτές οι φλόγες είναι από εκεί. Είναι μακριά. Είναι το κόκκινο φως που βλέπετε, το αυτοκίνητο που καίγεται. Ναι. Δεν είναι τόσο καθαρή εικόνα. Η φωτιά λοιπόν μας είπαν ότι ξεκίνησε στις 12:20 ακριβώς. Και μετά από ένα λεπτό περίπου είδαν αυτοκίνητο να αποχωρεί από το σημείο, να ανεβαίνει το δρόμο και να κατευθύνεται μετά προς το λουτράκι. Μάλιστα. Τώρα η έρευνα στο Δωρή, υπάρχει κάτι καινούριο για την υπόθεση αυτή από πλευράς αστυνομίας? Αρχικά να πούμε ότι η αστυνομία αναμένει τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της Ελλάς από τα ευρήματα που έχει πάρει από το σημείο. Περιμένει δηλαδή αν υπάρξει τυχόν ταυτοποίηση αποτυπωμάτων ή γενετικού υλικού από το σημείο. Απαντήσεις οι οποίες ενδεχομένως και αύριο να τις έχει στη διάθεσή της η αστυνομία. Υπενθυμίζω ότι ο βασικός υποπτός ήταν σεσημασμένος για ληστείες και ναρκωτικά, άρα υπάρχουν στη διάθεση της αστυνομίας τα αποτυπώματά του. Και από εκεί θα προκύψει αν όντως ήταν εκείνος στο χώρο. Μέχρι τώρα παραμένει απλά ύποπτος. Οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν όμως ότι μέσα στο κάδρο των ερευνών παραμένει και η Αθήνα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ζούσε εδώ. Στο Λουτράκι πήγαινε μόνο με σκοπό να παρενοχλήσει το θύμα. Άρα είναι και στην Αθήνα. Δεν ήταν κάτοικος Λουτράκι ο συγκεκριμένος. Ζούσε στην Αθήνα, την ήξερε καλά την περιοχή. Εδώ είχε γνωστούς που θα μπορούσαν να του παράσχουν καταφύγιο.
και δεν έχουν πεπιστεί ακόμα απόλυτα οι αρχές ότι μπορεί και να έχει καταφέρει. Άρα λοιπόν αυτό. Βλέπουμε ότι και η Αθήνα κρύβει το μυστικό εδώ του φερόμενου ως δράστη. Δεν ξέρω αν μας βλέπει ο ίδιος και θέλει να έχουμε μία επαφή. Κάποιος που γνωρίζει κάτι παραπάνω μπορεί να δώσει την πληροφορία του. Να σε ρωτήσω κάτι, Χαρά. Η γυναίκα είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι δεχόταν απειλές από αυτόν, στην αστυνομία την τοπική. Όχι, είχε... δεν είχε υποβάλει μήνυση ποτέ. Δεν είχε πάει εκεί για μήνυση. Δεν είχε υποβάλει μήνυση. Το σκεφτόταν δηλαδή, γιατί αυτό είναι γνωστό, ότι ήθελε να ενημερώσει την αστυνομία για τις απειλές που δεχόταν, για την ενόχληση που είχε. Από μαρτυρίες φιλικών της προσώπων που μας διαβεβαίωσαν και μας κατέθεσαν ότι πράγματι δεχόταν απειλές και μάλιστα σε πολύ, πολύ συχνά. Της έλεγε χαρακτηριστικά ότι αν δεν έχεις εμένα δεν θα έχεις κανέναν. Κάποια στιγμή την είχε χτυπήσει κιόλας, αλλά η γυναίκα δεν έκανε καταγγελία στην αστυνομία. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι άλλο ιδιαίτερο που μπορούμε να σταθούμε? Τη φωτογραφία βέβαια τη βλέπουμε καλυμμένη. Αν κάποιος ξέρει κάτι μπορεί να μας ενημερώσει και εσάς και εμάς. Να σας πω ότι ο βασικός ύποπτος, ο 45χρονος αλβανικής καταγωγής, ήταν έξω με περιοριστικούς όρους και έπρεπε να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα, νομίζω μία φορά το μήνα. Είχε δηλώσει μια διεύθυνση στον Πειραιά. Εκεί αμέσως έδωσαν θύμα οι αστυνομικοί της Κορινθίας να πάνε να ψάξουν το σπίτι. Κανένας όμως δεν γνώριζε στη γειτονιά αυτόν τον άνθρωπο, κανένας δεν τον είχε δει ποτέ. Αυτό που θέλω να πω όμως εγώ, επειδή ακούγονται διάφορα και όπως καταλαβαίνετε το Λουτράκι είναι μια μικρή και ήσυχη πόλη, είναι το εξής, ότι η γυναίκα δεν γνώριζε το φαρμακοποιό πάρα πολύ καιρό. Και αυτό πρέπει να το πούμε, γιατί πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Φιλικά τον ήξερε, φιλικά τον ήξερε γιατί τα έμεναν κοντά. Φιλικά τον ήξερε, μάλλον τον ήξερε γιατί μένανε κοντά, αλλά δεν είχε δεσμό μαζί του. Μαθαίνουμε ότι το τελευταίο διάστημα είχαν έρθει πιο κοντά. Δηλαδή ένα διάστημα των τελευταίων 20 ημερών. Και έτυχε ο άνθρωπος να βρεθεί στο λάθος τόπο τη λάθος ώρα και να έχει αυτή την κατάληξη. Να ρωτήσω. Ο οποίος, να πούμε, ο φαρμακοποιός, ο συγχωρεμένος, ο Γιάννης Κοσογίτσας, ήταν πολύ καλός επιχειρηματίας, ήταν ένας φαρμακοποιός που εξυπηρετούσε όλο τον κόσμο, ήταν πολύ ήπιον τόνων παιδί, δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα και είμαστε πάρα πολύ για το τραγικό... Θέλετε να ρωτήσετε κάτι την κοπέλα? Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Καταρχήν, σήμερα η συντριπτική πλειοψηφία έχει κινητά τηλέφωνα. Κινητά τηλέφωνα τόσο των θυμάτων γνωρίζετε αν βρέθηκαν από την αστυνομία στον χώρο? Δεν βρέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα. Αυτό σημαίνει ότι τότε ο δράστης τα πήρε τα κινητά τηλέφωνα αυτό μαζί λένε, του. Τα πήρε μαζί του. Έτσι δεν είναι? Ναι, πήρε τα κινητά. Πρέπει να τα πήρε μαζί του. Εμείς από το ρεπορτάζ το δικό μας είμαστε πεπισμένοι ότι υπάρχει συνεργός, ότι κάποιος τον βοήθησε. Ακριβώς. Να διαφύγει. Ακριβώς. Τώρα βέβαια αναμένουμε τις έρευνες και το αποτέλεσμα των ερευνών της αστυνομίας. Μάλιστα. Για να δούμε την εξέλιξη. Θα είμαστε σε επαφή, Χαρά, για οτιδήποτε νεότερο. Εάν κάποιος θέλει κάτι να μας πει και για τον φερόμενο δράστη, εδώ είμαστε. 212-212-4290. Δεν ξέρω και αν ο ίδιος θέλει την επαφή. Σε διακόπτω. Πρέπει να προχωρήσουμε στο θέμα. Ναι, αλλά υπάρχει κάτι σοβαρό για τον Γκυρμάνογλου. Είμαστε λοιπόν δύο πράγματα. Έγκλημα, μισό λεπτό. Της έδεσας. Για την έδεσα τώρα. Αυτή είναι η συμπληρωματική. Άστο, ναι, εδώ όμως, δεχτήκαμε αυτό, μας είπε αυτό συγκεκριμένα. Μέσα το κλείσε. Τώρα, παιδιά, έρχομαι. Λοιπόν, έρχομαι γιατί είναι και πραγματικά σοβαρό. Θέλω να, μια και είμαστε στην ιστορία αυτή του Λουτρακίου, αυτή την ανατριχιαστική με το διπλό φωνικό, να πάμε στη Μύκονο, εκεί όπου οδηγήθηκε η γυναίκα, η Σβελτάνα Φωτεινή, και να ακούσουμε τον πρώην σύζυγό της, γνωστό επιχειρηματία στο νησί, που παρά το γεγονός ότι είχαν χωρίσει, ήταν μαζί μέχρι την τελευταία στιγμή. Και μετά θέλω και το μήνυμα της κόρης της, της μονάκριβης κόρης. Μπορούμε να ακούσουμε τον πρώην σύζυγό της. We'll be right back.
θερμά συλληπιτήρια. Μπορεί να κατηγορήσει, αλλά έμαθα ότι η σχέση ήταν πάρα πολύ καλή και για το παιδί. Μια χαρά είμαι από την Λίδη. Πολύ άγριο, ναι. Φοβερό. Τόσο όμορφο πλάσμα, δηλαδή, τόσο νέα γυναίκα. Χωρίς λόγο. Τι είναι, ήταν Αλβανός. Και αυτό να μάθει και από το Θεό και αυτό ο φαρμακοποιός. Είχε φύγει, ήταν πολύ καιρό κάτω στο Λουτράκι. Ναι, αυτή είχε μείνει πρώτα στο Λουτράκι. Ναι. Πριν το 13, το 17 είχε έρθει η Μύκονο. Η βοήθησα ρώτησα εδώ στη δουλειά και εταιρεία. Γιατί είσαι από το 4 είναι σε διάσταση. Ναι. Και μετά σκέφτηκε ξανά πάλι Λουτράκι. Τώρα αυτόν τον είχε γνωρίσει εδώ. Ήταν η Νικάρη, στα δωμάτια. Ποιο, ο Αλβανός. Αυτό τριγύρισε πάλι εκεί καμιά εβδομάδα. Αυτή από ό,τι ξέρω από τον Ιούνιο, ήθελε να το περνάει. Μάλλον είχε γνωριστεί με τον άλλον εκεί τον Έλληνα, γειτονιά, το φαρμακοποιό, για μια γειτονιά και ξέρω. Και ήθελε να ξεκόψει. Ο Αλβανός, από ό,τι κατάλαβα, η απειλήση ήταν η εγώ ή κανείς. Τότε που τον γνώρισε εκεί, που νίκιαζε αυτό στο δωμάτιο στη Μύκονο, δεν είχε φανεί το βίαιο του χαρακτήρα του, ότι είναι άγριος ο άνθρωπος, όχι, για να του πείτε να κάνει κάτι την άκρη. Όχι. Ήταν ένας ήσυχος. Είναι ψηλός, είναι έψωμος. Για το παιδί είναι σοκ μεγάλο τώρα, έτσι. Ω, Παναγία μου, βέβαια. Έτσι, λαμμένη. Φίλοι πως πέθανε από ένα ατύχημα με αυτοκίνητο ή πέθανε για να γραμπτώ. Ο τρόπος που πήγε. Η δική τους που ζουν εδώ, έχει γονείς εδώ και έχει κάποιον εδώ. Τίποτα, όχι. Μόνο την κόρη της. Τι λένε. Εμένα, φυσικά που τη στηρίζω. Έρχεται απόψε Μύκονο, έλεγα, ή αύριο την εστιατόρια θα κάνω τη δία. Τι πάρω Μύκονο την έφερα. Να τη βάλει στη Μύκονο, βέβαια, ναι. Ναι, να την έχει κόρη κοντά μου, δεν τώρα. Δεν έχει κανένα εδώ. Οι γονείς είναι κλεισμένοι στην Ουκρανία. Δεν μπορούν να βγουν, απαγορεύεται λόγω κορονοϊού. Μπορεί να έχετε χωρίσει, αλλά τη στερώσουν πάρα πολύ καλά. Το λένε όλοι αυτό. Ναι, βέβαια, από τις συντηρίες, την βοήθεια, θα τη στεναχώρησε και εγώ, βέβαια, φυσικά.